Ήρθα αμέσως εδώ, ήρθε και η ελληνική αστυνομία, την οποία ευχαριστώ, και ο δασάρχης, ο κύριος Αρκητάκης, και ο πρόεδρος του τοπικού. Το είδαμε, ακούσαμε τους τριγμούς. Παρότι δεν υφίσταται ο κίνδυνος για να πέσει άμεσα, θεώρησα καλό για να κυκλοφορούν άνετα όταν επιτραπεί στο άσος στους πολίτες, και το κόψαμε. Ήρθε ο κύριος Πανόπλος και το έκοψε, και τον ευχαριστώ γιατί δεν μας πήρε και χρήματα. Εκείνο που θέλω να στείλω σαν μήνυμα: τις μέρες που λένε μην μπαίνετε στα άλση, κοιτάω στα μάτια τους συμπολίτες και λέω μην μπαίνετε στα άλση, στα δάση, όπου απαγορεύεται. Είναι επικίνδυνο. Η κοπέλα κάπου στην Ελλάδα έπινε τον καφέ της και έπεσε το πεύκο και πήγε σαν το σκυλί το αμπέλι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας εκλυπαρώ. Μην μπαίνετε μέσα στο άλσος, ούτε στο Άγιο Θόδωρα, ούτε στον Αγιάννη, ούτε πουθενά. Είναι επικίνδυνο. Έχω βάλει 20 ταμπέλες. Δεν τις σέβεται, τις σέβονται ελάχιστοι. Σας παρακαλώ και εσάς, σας παρακαλώ και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Κάντε κάποιες εκκλήσεις να μην έρχεται ο κόσμος μέσα. Θα περάσει, φούρια είναι. Κάποιος τον έλεγε στρατηγό άνεμο. Τι να κάνουμε αν είναι στρατηγός, μερικές φορές ο άνεμος είναι φωνιάς. Και πρέπει να το αποτρέψουμε. Κύριε Πρακουμάτσο, βλέπουμε ήδη αρκετές κορδέλες περιμετρικά του άλσου Αγίου Γεωργίου. Είπατε θα βάλετε κι άλλες. Κάποιοι όμως έρχονται και αφαιρούν τις κορδέλες. Ναι, κάθε μέρα βάζω 3 φορές κορδέλες. Έρχεται η αστυνομία να τους γράψει για πρόσφυγα και τέτοια. Πέφτω ο ίδιος επάνω. Λέω εντάξει, τελευταία φορά κάτι οτιδήποτε. Αλλά δεν μπορώ. Είμαι και νομικός, είμαι και άνθρωπος. Υπάρχει μια σύγκρουση ιδιωτήτων. Καλύτερα να μην κλαίμε πριν παρά να κλαίμε μετά. Προμηθείς αντί επιμηθείς. Πόσο κάνει, 10 μέρες, 20 μέρες, θα περάσει ο καιρός, θα έρθει το φθινόπωρο, θα ζήσουμε όλοι καλά. Το ίδιο συνέβη και με το COVID. Μου βγήκε η ψυχή, μου πέσανε τα δόντια. Δεν μπορούσα να πείσω. Το να παραιτηθώ είναι ένας λόγος. Και αυτό το κάνω αν χρειάζεται. Αλλά θέλω να είμαι στη μάχη μπροστά εν ενεργεία, όχι παρακολουθώντας.